ιδιωτικό στο δημόσιο, δηλαδή των κτηνιάτρων, γεωπόνων, δασολόγων, ιχθυολόγων και γεωλόγων. Χαιρετίζουμε και συμμετέχουμε στη σημερινή κινητοποίηση με προκήρυξη τέτοιες πανελλαδικής τάσης. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα όλων των εργαζομένων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ο αγώνας μας είναι κοινός, γιατί έχουμε απέναντί μας την αντιλαϊκή επίθεση στο σύνολο της ζωής μας. Οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι καταγγέλνουμε την πρωτοφανή αλλά και αποκαλυπτική επίδειξη αυταρχισμού της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να προσφύγει και να ακυρώσει την κινητοποίηση που είχαμε εξαγγείλει για απεργία από εκεί, κηρύσσοντάς παράνομη και κατακριστική πριν καν ξεκινήσει. Επαληθεύτηκε έτσι για άλλη μια φορά το διαχρονικό συμπέρασμα ότι η κάθε αντιλαϊκή πολιτική πάει πακέτο με τον αυταρχισμό. Τα αιτήματά μας διαχρονικά, θεσμικά και οικονομικά, όπως αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, υπογραφή συλλογικής σύμβασης, καμία ιδιωτικοποίηση των αντικειμένων μας, διασφάλιση της δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, στελέχωση των άδειων υπηρεσιών. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι αυτή που υπονομεύει τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και των κασών από τις καρδιές, την πρωτογενή παραγωγή και αγροτική οικονομία και όχι ο δικός μας αγώνας για την ικανοποίηση των ετοιμάτων μας με σκοπό τη διασφάλιση των δημοσίων αγαθών για όλους μας. Η δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών σε γεωτεχνικούς επιστήμονες, κτηνιάτρους, γεωπόνους, δασολόγους, γεωλόγους, ιχθυολόγους, αλλά και η έλλειψη πόρων και μέσων αποτελούν επιλογές της κυβέρνησης. Παίζουν με την προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου, αφού αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη που έχει καταρρεύσει το σύστημα και η έλεγχη είναι ελάχιστη στα τρόφιμα ζωικής φυτικής προέλευσης, στα σφαγεία, στις αθέμητες πρακτικές των ελληνοποιήσεων και τις παραπλάνησεις των καταναλωτών. Κρατάνε ομοίως τους πολίτες που έχουν καταθέσει ενστάσεις κατά των χαρακτηρισμών των ιδιοκτησιών τους από τους δασικούς κράτες και ευθύνονται αυτοί για τις καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές που καίνε κάθε χρόνο εκατομμύρια εκτάσεις. Απέναντι σε αυτά αποτελεί μονόδρομο να πούμε όλοι στη μάχη και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και μας θερούν. Ο αγώνας όλων μας πρέπει να λήξει με τη δική μας νίκη και είτε της αυταρχικής πολιτικής κυβέρνησης απέναντι στα δίκαια αιτήματα των γεωτεχνικών και όλων μας. Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης δεν θα περάσει. Συνεχίζουμε τον αγώνα.